χίλια προβλήματα. Ο κόσμος ζητά το, δηλαδή είμαστε συνέχεια γεμάτοι. Ζητά το θέατρο, όμως δεν μας παρέχει κανένας κάποια βοήθεια. Περιμέναμε από την Ευρώπη τουλάχιστον να μας βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα. Η μισθή πάρα πολύ χαμηλή, δεν μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος με τόσο χαμηλό μισθό. Δηλαδή, ο πρωτοεμφανιζόμενος είναι 400 κυπριακές λίρες. Είναι ελάχιστα, ελάχιστα. Αν δεν δουλέψεις άλλη μια δουλειά, δεν κάνεις τηλεόραση, δεν μπορείς να ζήσεις. Πόσο μάλλον για ένα οικογενειάρχη. Δυστυχώς, περιμέναμε κάτι παραπάνω. Δεν φοβάμαι να πάρω ρίσκα. Πηγαίνοντας στην Αθήνα για μένα ήταν ρίσκο. Πηγαίνοντας τώρα στο Λονδίνο ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο. Πηγαίνοντας στο Λος Άντζελες, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, χωρίς να έχω κανένα φίλο, χωρίς να έχω κανένα συγγενή ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πάλι μεγάλη ρίσκο. Θα πιστεύω ότι χρειάζονται μεγάλα ρίσκα για μεγάλες καριέρες. Μπορεί να ακουστεί λίγο τυποποιημένο, αλλά το χειρότερο πράγμα για μένα που μπορώ να σκεφτώ, που μάλλον δεν μπορώ ούτε καν να το σκεφτώ, είναι να πάθει κακό ένας δικός μου άνθρωπος. Έχω βασικά, νομίζω, έχω φοβία. Φοβία μεγάλη με τις αρρώστιες, με το ότι μπορεί ένα άτομο δικό μου να πάθει κάτι, το ότι φοβούμαι την απουσία του, δεν ήξερα τι, αλλά μεγάλη φοβία για αυτό το πράγμα. Που νομίζω, ενώ έπρεπε να το ξεπερνώ σιγά σιγά, όσο περνώ ο καιρός, φοβάμαι ακόμα περισσότερο, δεν ήξερα γιατί. Δυστυχώς δεν έχω αρκετό χρόνο για την οικογένειά μου όσο θα ήθελα, δεν έχω τόσα αυτοκυριακά. Αλλά εντάξει, η γυναίκα μου το ήξερε εξ αρχής ότι ήταν να δυσκολευτώ στην αρχή να δουλέψω παραπάνω ώρες. Όπως είπα προηγουμένως, ευελπιστώ για καλύτερες μέρες. Δέχεται το η γυναίκα μου. Σίγουρα σε κάποια φάση κάποια παράπονα αρχίζουν να γίνονται. Ένι μπαίνει σπίτι, είναι σε πολλές ώρες τη δουλειά, αλλά ήξερε το που πριν όταν ήταν έτσι η φάση με τον τη δουλειά. Και στηρίζει με αφάνταστα. Συνήθως δουλεύω από τις 12 μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ. Ώστε τότε δεν έχω πολύ χρόνο ούτε για διάβασμα. Και συνήθως όταν σχολάνω κάτι 11 είμαι πολύ κουρασμένος για να μπορέσω να κάνω κάτι άλλο. Θα ήθελα πολύ να είχα χρόνο για να βγω έξω, να κάνω κάτι με τους φίλους μου, γενικά για μένα, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Μένω με τους γονείς μου και τα λεφτά που πιάνω από αυτή τη δουλειά είναι ικανοποιητικά για να μπορώ να βγω με τους φίλους μου, να κάνω τα έξοδα μου. Φοβάμαι πάρα πολύ όταν βγαίνω στη μοτορά γιατί η Κύπρη οδηγεί είναι λίγο επικίνδυνη, αλλά εντάξει, συνηθίσαμε. Το γραφείο να δίνει κάτι που. Εντάξει, πάντα ονειρευόμουν να έχω κάτι δικό μου. Εντάξει, ίσως όχι το πιο κατάλληλο, αλλά για αρχή είναι αρκετό. Πάντα μου άρεσε να έχω τη δική μου δουλειά. Βρήκα τον Μάριο για να συνεργαστούμε. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία που θα έχω κάποιο δικό μου χώρο να εργάζομαι. Θα αποφασίζω εγώ για το τι. Το ωραίο σε όλη την υπόθεση είναι ότι ξεκινά κάτι από την αρχή, αρχή-αρχή, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε. Και ως τώρα τα πράγματα δείχνουν ότι πάμε σε πολύ καλό δρόμο και πηγαίνουμε πολύ καλά. Ξεκινήσαμε πολύ σωστά, ας πούμε. Με σύμβουλο πιάσαμε τις αγορές, τα κοιτάξαμε όλα. Και βλέπουμε σιγά-σιγά το έργο να υλοποιείται. Το καλό είναι ότι φαίνεται λόγω βιωσιμότητας. Μάλλον θα πάει καλά η εταιρεία. Και από τις δουλειές που έχουμε ως τώρα Καλά. είμαστε καλά. Ικανοποιημένη. Στην αρχή η οικογένεια μου, εντάξει, φοβήθηκαν κάπως το ρίσκο που θα ξεκινούσα μια εταιρεία. Αλλά εντάξει, με την πάροδο του χρόνου το δέχτηκα. Με βοήθησαν στα πρώτα ενίκια.
Εντάξει, και συνεχίζουν τώρα ακόμα και οι φίλοι μου. Εντάξει, ελπίζουν ότι θα πάει καλά η δουλειά. Νιώθουν θετικά για μας. Έχω γνωρίσει μερικοί και τον Μάριο. Εντάξει, και μένα από το σπίτι μου θετικά το πήραν. Ξέρει η μητέρα βασικά. Εντάξει, μου το συνεχίζει. Εντάξει, εκτός από τις δουλειές έχουμε τα γυμναστήρια μας ή για ένα καφέ με κάποιους φίλους, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ παράλληλα με τις δουλειές και το κολέγιο δουλεύω και αλλού, έχω και άλλη δουλειά η οποία μου αρέσει, και η δουλειά δεν θα την αφήσω δηλαδή παράλληλα με το διαφημιστικό. Εντάξει, από χόμπι τι χόμπι έχουμε, μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική. Δεν έχω χόμπι, πάνω μόνο, βασικά βλέπω ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Φανατικός. Φανατικό ποδοσφαιρόφιλος. Η φασίφαση, όταν έκανα τη Δανάη στη τηλεόραση, έκανα έναν αρκετά κακό χαρακτήρα. Είμαστε με ένα φίλο μου στο αυτοκίνητο, στην Πάφο. Κατεβαίνει στο περίπτερο να πάρει νερά, θυμάμαι τι. Τέλος πάντων, βλέπει με η κοπέλα που ήταν στο ταμείο και του λέει του, να σου πω, τσίνη για μένα η Δανάη, ξέρεις τότε βλέπω το έργο γιατί δεν τσίνη. Με ένα μίσος. Τέλος πάντων, τότε, εντάξει, εγώ χάρηκα γιατί λέω έπαιξα καλό το ρόλο μου. Στην εξέλιξη, όταν έπαιζα τη Σόφη στον Τέλειον Άντρα, αν έπαιζα ένα αρκετά καλό χαρακτήρα, εντάξει, τα μωρά κυρίως τρέχαμε από πίσω, καλή φάση. Πιστεύω ότι το να είσαι αληθινός, το να είσαι και ειλικρινής καταρχήν με τον εαυτό σου και μετά με τους γύρω σου, μπορεί να σε πάει πολύ μακριά. Εγώ πιστεύω ότι είμαι αυτό που βλέπετε ή αυτό είμαι. Σημαντικό συνέστημα που νιώθεις στην Κύπρο, νομίζω, είναι το συνέστημα της ασφάλειας. Είναι πολλά σημαντικό για μερικούς ανθρώπους. Απλά σε τούτη την ηλικία την οποία βρίσκομαι εγώ, νομίζω είναι έναν τούτο που σκέφτομαι πρώτο. Για μένα, ουσιαστικά, οι φίλοι είναι αυτοί που με κάνουν να νιώθω ελεύθερα, να εκφράζομαι ελεύθερα. Είναι όταν νιώθω κοντά τους ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Τούτο. Τώρα, εντάξει, φίλους μπορείς να βρεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν έχει σχέση με το ποια χώρα είσαι. Στην Κύπρο απλά νομίζω είναι τόσο φιλελεύθεροι ακόμα όσο είναι στην Ελλάδα οι νέοι. Κάτι που νομίζω ότι με τα χρόνια εξελίσσεται. Είναι κάτι που μένει στάσιμο. Εξελίσσεται και ανάλογα με τον... με βασικά με τον πολιτισμό.